Ελεύθερο έμεινε πλέον το κτίριο που στέχαζε το ιατρείο και το ΙΚΑ των Φερών και πλέον θα αναπροσαρμοστεί και θα στεγάσει τι κοινωνικέ υπηρεσίε του Δήμου. Πρόκειται για ένα δημοτικό κτίριο, πάνω από 300 τετραγωνικά, με υπέροχου χώρου. Να σα πω ότι έγινε περίπου πριν 25 χρόνια για να στεγάσει τότε τα νεοδερθέντα ΚΑΠΗ. Επειδή όμω υπήρξε ανάγκη για τη στέγαση των ιατρείων τότε των Φερών αλλά και των νέων υπηρεσιών που είχαν δημιουργηθεί του ΙΚΑ. Αυτό ο χώρο δόθηκε, παραχωρήθηκε στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ για να στεγάσει τότε τα ιατρία. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνυφασμένο με τι υγειονομικέ υπηρεσίε των Φερών. Το κτίριο στη νέα του μορφή θα φιλοξενεί δομέ του ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και ό,τι άλλο σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική τη Δημοτική Ενότητα. Με την ανέγερση των νέων ιατρίων, ο χώρο αυτό αποδεσμεύτηκε και πλέον ανακατασκευάζεται, διαμορφώνεται εσωτερικά όπω βλέπετε, για να στεγάσει τόσο το καφενείο των uh, ΚΑΠΗ εδώ από πίσω μου, όσο το νέο χώρο των γυναικών. Δημιουργούμε ένα νέο χώρο για τι γυναίκε που θα έχουν τι δραστηριότητε, θα μπορούν να αναπτύξουν τι δραστηριότητέ του. Πρόκειται για ένα τεράστιο χώρο. Θα μπορούν να κάνουν τα χορευτικά του, θα μπορούν να έχουν εικαστικέ δραστηριότητε, θα μπορούν να κάνουν ενημερωτικέ συναντήσει με ιατρού αλλά και διάφορου άλλου επιστήμονε και να συζητούν διάφορα προβλήματά του. Επίση, εδώ μέσα θα στεγαστούν το βοήθεια στο σπίτι με, τις με την κοινωνική λειτουργό της νοσηλεύθερης και το βοηθητικό προσωπικό όπως και η υπηρεσία του ΚΑΠΗ. Οι εργασίες υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα και ο στόχος είναι εκεί να γίνει η κοπή της βασιλόπιτας της Δημοτικής Ενότητας μαζί με τα εγγένειά του. Πιστεύουμε ότι στο τέλο του μήνα θα είμαστε έτοιμοι. Εδώ θα κόψουμε τη Βασιλόποτα και παράλληλα θα κάνουμε και τα γκένια. Έτσι έχουμε συνοηθεί και με τον Δήμαρχο και με τον Ντόν τον Βαβάκερο. Και το κόστο του είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί τα περισσότερα γίνονται με δικά μα συνεργεία. Δεν πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε με τι προμήθειε των υλικών επιτοπλίστων τι 4.000 με 5.000.